Το λόγο τώρα θα να το πάρει... πάρθει η απόφαση, γιατί μόλις έρχομαι από αυτές τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, ήδη ήμουν στα Προπύλαια, στο Σύνταγμα, στην Ομόνια. Είναι πολύ μεγάλες οι σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις και θα μπορούσε να διακόψει η Βουλή βεβαίως για κάποιο διάστημα, ώστε και οι βουλευτές να βρεθούν εκεί. Εγώ πάντως ήδη πήγα και θα ξαναπάω. Απλώς το μεταφέρω το κλίμα, στη Βουλή, γιατί σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, πέφτει βαριά η σκιά της θλίψης και της οργής από το τραγικό, πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Βλέποντας τα μάτια των μητέρων, των συγγενών, να πλημμυρίζουν από πόνο για τα αδικοχαμένα παιδιά, σφίγγουμε τα δόντια, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπήσουμε. Και από αυτό εδώ το βήμα, μια εβδομάδα μετά από αυτή την τραγωδία στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέα παιδιά, επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι ατύχημα, δεν είναι δυστύχημα, είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Για έγκλημα μιλούν σήμερα όχι μόνο οι μανάδες και οι πατεράδες αυτών των παιδιών, αλλά όλες και όλοι μας. Για έγκλημα μιλούν οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι μαθητές που βρίσκονται τόσες μέρες και σήμερα αυτή την ώρα στους δρόμους. Το φωνάζουν οι χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή. Και όπως κάθε έγκλημα, έτσι και αυτό έχει και αιτίες, έχει και ενόχους. Ένοχοι είναι η κυβέρνησή σας, γιατί στις καταγγελίες που έκαναν συνδικαλιστές, τα σωματεία των σιδηροδρομικών, αλλά και οι βουλευτές του ΚΚΕ εδώ μέσα στη Βουλή, για το κακοσυντηρημένο δίκτυο, για τις ελλείψεις, τα κενά στα συστήματα ασφαλείας, στο προσωπικό, στις κρίσιμες υποδομές, όπως τέτοια είναι η σήμανση, εσείς είχατε κλειστά αυτιά. Θυμίζω την ανακοίνωση της παράταξης που στηρίζει το ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς, η οποία έκανε και μια σοκαριστική πρόβλεψη. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Αυτά έγραφαν μόλις 20 μέρες πριν την τραγωδία στα Τέμπη, στις 7 Φεβρουαρίου, και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Μακάρι να μην είχαν επιβεβαιωθεί. Ό,τι και να κάνετε εσείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν προσπαθείτε με μοιρασμένους ρόλους με τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, για να στρέψετε τη συζήτηση αποκλειστικά στις υπαρκτές ευθύνες ενός σταθμάρχη και στο αν αυτός ήταν ή δεν ήταν ρουσφέτη, η αλήθεια και σε αυτή την περίπτωση δεν κρύβεται με τίποτα. Ούτε ο κουραστικός και αποκρουστικός τσακωμός σας αυτές τις μέρες με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, και με το ΠΑΣΟΚ, για το πότε κόλλησε και πότε ξεκόλλησε η κάθε σύμβαση, μπορεί να πείσει πλέον κανέναν. Όλοι σας δηλαδή λέτε ότι τα κάνατε περίπου σωστά, οι εργολάβοι έφαγαν και ξαναέφαγαν, αλλά το αποτέλεσμα, αυτό που έμαθε όλος ο κόσμος με τον πιο τραγικό τρόπο, είναι ότι εν έτη 2023, στην εποχή της ψηφιοποίησης, τα τρένα πηγαίνουν στα Κουτουρού και με προφορικές οδηγίες από τον ασύρματο, λες και είμαστε στην εποχή του Τρικούπη. Οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις ηλεκτρονικοί, τα τρένα χειροκίνητα. Αλλά τέτοιοι είστε. Εδώ μέσα, σε αυτή την αίθουσα, οι βουλευτές του ΚΚΕ σας λέγαμε ότι η πολιτική της χρόνιας υποχρηματοδότησης, της κατάτμησης του σιδηροδρομικού έργου σε πολλά κομμάτια, η πολιτική της απελευθέρωσης με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ιδιωτικοποίησης του κερδοφόρου κομματιού, αυτή η πολιτική βεβαίως που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, έχει διαμορφώσει και τους όρους για αυτές τις τραγωδίες. Αφού στο πλαίσιο της η ασφάλεια των επιβατών αντιμετωπίζεται ως κόστος, τόσο για τα αμιγώς ιδιωτικοποιημένα κομμάτια του σιδηροδρόμου, όσο και για εκείνα που διαχειρίζεται το αστικό κράτος. Όλα αυτά τα αγνοήσατε και εσείς και οι διοικήσεις του κρατικού ΟΣΕ και η Ιταλική εταιρεία
Ξέρετε, αυτή η ιταλική εταιρεία που σύμφωνα με τις καταγγελίες μας έφερε τα σάπια τρένα που δεν τα ήθελαν στην Ελβετία και μας τα πλάσαρε για υπερσύγχρονα. 5 μέρες κρυβόταν και δεν μπορούσε να ενημερώσει ούτε για το πόσοι ήταν οι επιβάτες στο τρένο. Και τώρα μας το παίζει και μεγαλόψυχη, επειδή δεν θα χρησιμοποιήσει, λέει, τη δυνατότητα που της έχετε δώσει εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαλλάσσετε από τις αποζημιώσεις. Μεγάλη χάρη μας έκανε να τους χαίρεστε τους επενδυτές σας. Και εσείς κύριοι της κυβέρνησης και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που τους πουλήσατε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια ευρώ για να τους χαρίζετε μετά όλοι 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως επιδότηση για δήθεν άγονες γραμμές. Τι ηρωνία. Άγονη γραμμή ονομάσατε και τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, αυτό δεν είναι αρκετά σοβαρό σκάνδαλο για να απασχολήσει τη μεταξύ σας αντιπαράθεση όπως και τόσα άλλα? Ρητορικό φυσικά το ερώτημα, τσίπα δεν έχετε. Ένοχοι λοιπόν είστε όλοι σας, όλες οι κυβερνήσεις. Και μην παριστάνετε εδώ μέσα τους ανήξερους. Σας θυμίζω ορισμένους μόνο σημαντικούς σταθμούς της διακυβέρνησης όλων σας. Γιατί ορισμένοι μιλάτε λες και έχετε πάθει αμνησία. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Το 2009 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σπάει τον ΟΣΕ σε κομμάτια για να παραδοθούν τα πιο κερδοφόρα στον επενδυτή και να φορτώσει τα ζημιογόνα στις πλάτες του λαού μας. Τι έγινε στην πορεία? Αποσυνδέθηκε το τρένο από τις ράγες, δηλαδή αποσυνδέθηκε η διαχείριση των τρένων από τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου. Και αν δείτε τη συζήτηση που έγινε στην Ισπανία μετά από ένα τότε μεγάλο δυστύχημα, η αιτία, είπαν εκεί, είναι ακριβώς αυτή. Το 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παραχώρησε σε ιταλική εταιρεία αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ την Τρενοσέ. Το χρέος του ΟΣΕ πέρασε στο κράτος, εργαζόμενοι στο όνομα της λεγόμενης εξυγίανσης μετακινήθηκαν. Το 2019 ολοκληρώνεται η εξαγορά της Τρενοσέ με άλλα 22 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψηφίζεται το πακέτο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένοχο είναι λοιπόν το σάπιο κράτος σας με τις περικοπές και τις υποχρηματοδοτήσεις. Ένοχη είναι η ιταλική εταιρεία που ήταν κρατικό μονοπόλιο αλλά χρεοκόπησε και αυτοί μας έφεραν εδώ ως επενδύσεις, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διάφοροι εργολάβοι που τσέποναν τα εκατομμύρια και δεν προχωρούσαν τα απαραίτητα έργα. Και επειδή όλοι αυτές τις μέρες προσπαθείτε να βγάλετε λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική σας φυσικά, σας λέμε λοιπόν ότι αυτή η εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάνει εξαιρέσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021 μόνο, σε ένα χρόνο, καταγράφηκαν 1.389 σημαντικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα με συνολικά 636 νεκρούς και 513 τραυματίες, εκ των οποίων τα 97 ατυχήματα αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε, θα επιμείνουμε. Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκαλο. Να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοιο έγκλημα. Να μην υπάρξει άλλο παιδί στον 21ο αιώνα που στο μήνυμα της μητέρας του στείλε όταν φτάσεις, δεν θα απαντήσει. Και μοναδική εγγύηση για να γίνει αυτό και για να μην το κουκουλώσετε πάλι και ξεχαστεί η υπόθεση είναι οι μεγάλοι αγώνες, οι μεγάλες κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα. Θέλουμε από αυτό το βήμα ξανά να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες απεργούς σήμερα από πάρα πολλούς χώρους δουλειάς που συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση. Ξέρουμε πως ιδιαίτερα η νέα γενιά, οι φοιτητές, οι μαθητές βράζουν από οργή, από αγανάκτηση για αυτό που έγινε. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση αυτών των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα. Τους λέμε το εξής, είμαστε μαζί σας,
Σας στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε ευθύνη όλοι μαζί να γίνουμε η φωνή των νεκρών. Το ΚΚΕ, το δικό του μερίδιο ευθύνης, το συναισθάνεται και το αναλαμβάνει. Θα κάνουμε τα πάντα για να μην θαυτεί η υπόθεση, για να σπάσουμε τη σιωπή, την υποκρισία, την προπαγάνδα της ψευτιάς που παρακολουθούμε τόσες μέρες από τις τηλεοράσεις μας και μας έχει εξοργήσει όλους. Η δύναμη που έχουν οι αγώνες της νεολαίας φαίνεται και από την ανησυχία που έχει αρχίσει και πιάνει ορισμένες πένες φιλικές τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς το ΣΥΡΙΖΑ, για τον κίνδυνο, όπως λένε, να διαχυθεί η ευθύνη για το συμβάν σε όλο το πολιτικό σύστημα των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και να ενισχυθεί η αντισυστημική στάση και ψήφος. Όμως αυτοί ακριβώς οι φόβοι τους είναι που πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Και ας αφήσουν τις σύπουλες ταυτίσεις όλοι αυτοί με θεωρίες των άκρων από την ανάποδη, γιατί η νέα γενιά καταλαβαίνει πολύ καλά τι είναι το πραγματικά αντισυστημικό. Ξέρει, για παράδειγμα, πόσο φανατικά συστημικές είναι οι διάφορες φασιστικές, οι διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Και ξέρει και ποιοι είναι αυτοί που τα βάζουν σταθερά μαζί τους στα σχολεία, στις γειτονιές, παντού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αλήθεια, μήπως όλα τα παραπάνω είναι άσχετα και με το θέμα του νομοσχεδίου για τη σχολική βία που συζητάμε σήμερα? Νομίζουμε ότι κάθε άλλο παρά άσχετα είναι. Γιατί ακριβώς μέσα στους αγώνες, στις διεκδικήσεις της νεολαίας, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, μπορούν να αναπτύσσονται αξίες όπως η ομαδικότητα, η συλλογικότητα, η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη. Αυτές οι αξίες δηλαδή που πρέπει να αποτελέσουν και τα υλικά για να φτιάξουμε ένα καινούριο σχολείο. Το σχολείο του χαρούμενου μέλλοντος όλων των παιδιών. Και να τελειώσουμε επιτέλους με το σημερινό σχολείο του ανταγωνισμού, του «ο θάνατός σου η ζωή μου». Εκείνων των αξιών δηλαδή που έτσι κι αλλιώς αναβλύζουν από αυτό το σάπιο, το διεφθαρμένο σύστημα και αποτελούν το καλύτερο θερμοκήπιο για την καλλιέργεια κλίματος απειλής, στοχοποίησης του αδύναμου, του διαφορετικού. Ακριβώς όλων αυτών των φαινομένων που συνοψίζονται με τον όρο σχολική βία. Είναι βέβαια τουλάχιστον υποκρισία μετά από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί να έρχεστε και να λέτε, να μιλάτε για σχολική βία και μάλιστα να την ορίζετε με ένα τέτοιο άθλιο τρόπο που ανοίγεται το δρόμο για ακόμα μεγαλύτερη καταστολή, για ακόμα μεγαλύτερη ποινικοποίηση μέσα στα σχολεία. Πού τον βρήκατε αλήθεια αυτόν τον ορισμό? Πάντως ούτε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι σχολική βία είναι η παρεμπόδιση του μαθήματος. Έλεος πια. Και δεν τρέπεστε να μιλάτε σήμερα για παρεμπόδιση. Ποιοι? Εσείς που κυβερνάτε, αλλά και οι πρώην σας. Και δεν λέτε ότι είστε εσείς που παρεμποδίζετε κυρίως το μάθημα. Πώς το παρεμποδίζετε? Όταν εκπαιδευτικοί λείπουν από τις τάξεις αφού δεν τους διορίζετε. Όταν οι μαθητές κρυώνουν και έρχονται με κουβέρτες μέσα στην τάξη. Όταν πλημμυρίζουν σχολεία. Όταν πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών. Όταν σχολεία κρίνονται ακατάλληλα λόγω παλαιότητας ή λόγω σεισμών. Εσείς είστε λοιπόν που παρεμποδίζετε το μάθημα. Αλλά δεν θέλετε ψυχολόγο, σκούπα θέλετε. Εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς διεκδικούν δίκαια αιτήματα, τους λέτε υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Αλλά για να ταΐζετε τα λίγα μονοπόλια, τις μετοχικές εταιρείες, μας λέτε λεφτά υπάρχουν. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια σε ένα υπαρκτό φαινόμενο, ένα φαινόμενο των καιρών. Γιατί πώς να το κάνουμε? Όταν η κυρίαρχη τάξη σαπίζει, η σαπίλα κυριαρχεί παντού.
Εσείς βομβαρδίζετε τους νέους και τις νέες με εικόνες βίας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνει αυτό που πολλοί εκπαιδευτικοί σας λένε ότι κάποια παιδιά ζαλίζονται επειδή δεν έχουν φάει πρωινό? Μιλάτε εσείς για βία που στα λαϊκά σπίτια κυριαρχεί το άγχος της απληρωσιάς, της ανεργίας, το άγχος αν θα βγει στο σφυρί το λαϊκό σπίτι? Αυτό είναι και το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η βία. Αλλά και μέσα στο σχολείο τι γίνεται? Εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ δεν είστε που φτιάξατε ένα σχολείο, ένα λύκειο, εξεταστική ανταγωνιστική αρένα? Εσείς δεν βάλατε την περιβόητη επιχειρηματικότητα μέσα στο σχολείο από τον νηπιαγωγείο ακόμα? Αυτή η επιχειρηματικότητα δεν βάζει το παιδί να σκέφτεται πώς θα φέρει χρήμα, πώς θα φέρει χρήμα πιο πολύ από τον ανταγωνιστή του? Ναι λοιπόν, σχολική βία υφίσταται και υπάρχουν και παιδιά που υιοθετούν το ρόλο του ταραξία. Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου. Γι' αυτά δεν μιλάτε, ξύλα απελέκητα τα λέτε. Και ενώ μιλάτε για σχολική βία, κλείνετε τα μάτια σε φασιστικές ομάδες που δρούν με τη στήριξη και κάποιων διευθυντών. Να σας θυμίσω τη Θεσσαλονίκη, αυτούς τους ανεχόσαστε. Αυτοί δρούν ανενόχλητοι και πήραν, αν πήραν, τιμωρίες νηπιαγωγείου. Αφήστε λοιπόν τα σάπια. Έχετε φτιάξει επιτροπές επί των επιτροπών για τη σχολική βία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, η Νέα Δημοκρατία το 2019. Για το Θεαθήνε, ούτε μια φορά ουσιαστικά δεν συνεδρίασαν αυτές οι επιτροπές. Και αν θέλετε να μάθετε, εμείς λέμε και το παλεύουμε στην πράξη, ότι σήμερα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για να καταπολεμηθεί η σχολική βία. Στη θέση της καλλιέργειας κλίματος γενικής απειλής μαθητών από μαθητές, να μπαίνει το σύνθημα «ένας για όλους και όλοι για έναν». Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Με συζήτηση για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και για τη στήριξη, την αλληλεγγύη προς τους μαθητές, προς τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Οικονομικό πρόβλημα, πρόβλημα υγείας, άλλα προβλήματα. Χρειάζεται να γίνει πρώτα και κύρια υπόθεση των συλλόγων, των σωματείων, των γονιών και φυσικά των ίδιων των μαθητών, των φοιτητών, σπουδαστών, μέσα από τα μαθητικά τους συμβούλια, μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους τους. Απευθυνόμαστε και από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής στους πολιτιστικούς, στους αθλητικούς φορείς και τους καλούμε μαζί, ο καθένας με το δικό του μερίδιο ευθύνης, να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα που θα έχει στο νου του το παιδί, να διεκδικήσουμε και να μπουν στα σχολεία, να μην αφήσουμε τα παιδιά του ελληνικού λαού να μολύνονται από τους διάφορους νόμιμους επιχειρηματικούς κύκλους που σουλατσάρουν μέσα στα σχολεία, αλλά και στην άλλη όψη του νομίσματος, τους στρατούς που φτιάχνουν οι ίδιοι για να υπερασπίζονται τα ιδιωτελή τους συμφέροντα και να αλληλοσκοτώνεται η νεολαία. Σήμερα, για να σωθούν πραγματικά τα παιδιά και οι νέοι, το ΚΚΕ προτείνει και αγωνίζεται για άμεσα μέτρα προστασίας απέναντι στην κακοποίηση, απέναντι στη φτώχεια. Για μέτρα πρόληψης στο σχολείο, στους αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς, για στήριξη της οικογένειας. Ανοίγουμε τη συζήτηση, διεκδικούμε όλα αυτά που έχασαν οι νέοι, τα παιδιά, μέσα στην πανδημία και ποτέ δεν καλύφθηκαν. Και αυτά δεν είναι μόνο απλά τα μαθήματα που έχασαν στην καραντίνα. Μιλάμε κυρίως για την ίδια την ψυχοσύνθεση του παιδιού, που μετά από καραντίνα έχει ανάγκη να βρει τους συμμαθητές, τους φίλους, τους συναθλητές. Έχει ανάγκη να προπονηθεί στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, να βρεθεί ξανά σε μια αίθουσα χορού, σε ένα οδείο. Είναι αναγκαίες δηλαδή και οι δραστηριότητες εκείνες που θα καλύψουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, των νέων. Και είναι σημαντικό να παρέχονται αυτές για όλους και για όλες τους νέους και τις νέες δωρεάν, αλλά δεν δίνονται. Άρα, μπορεί να ανοίξει η συζήτηση
και η διεκδίκηση ελεύθερων χώρων που σήμερα είτε μένουν αναξιοποίητοι λόγω των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, είτε αποτελούν και φιλέτα για την κερδοσκοπική αξιοποίησή τους από το μεγάλο κεφάλαιο. Και ναι, παλεύουμε για να γίνουν τα σημερινά σκοτάδια λάμψη, σε πολιτική κάθετη σύγκρουση με τις φασιστικές, ρατσιστικές ομάδες, με το τείχος που υψώθηκε από συλλόγους και μαζικούς φορείς ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην κακοποίηση, την πολύμορφη βία κατά των γυναικών, με τις πρωτοβουλίες για τα θέματα της καταστολής, της βίας δυνάμεων που έχουν φανερούς και αθέατους δεσμούς με το σύστημα και άλλους. Όταν η δολοφονία του νεαρού Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη τάραξε τα νερά σχετικά με την οπαδική βία και γενικά τα νήματα που συνδέουν πράξεις με μεγάλα οικονομικά επιχειρηματικά συμφέροντα δεν ήταν η ΚΝΕ που μπήκε μπροστά για να πει η νεολαία ως εδώ. Και με τη δράση μας, με τις ιδέες μας, στέλνουμε μήνυμα. Στέλνουμε μήνυμα στους νέους και στις νέες. Για να αντέξεις στη σημερινή σκληρή κοινωνία, πρέπει να είσαι και πολύ ευαίσθητος αλλά και σκληρά διεκδικητικός. Να συμπονάς τον άλλον, να νιώθεις τον πόνο του άλλου, να τον βλέπεις σαν ίσο και όχι σαν κάποιο καημένο. Να κοντοστέκεσαι και να ερμηνεύεις, να προσπαθείς να μπεις στη θέση του, διεκδικώντας το δίκιο σου, όχι μόνο το δικό σου, αλλά και το δίκιο όλων. Το μήνυμά μας είναι ότι το προσωπικό μας αυτοσυναίσθημα ή αυτοεκτίμηση εξυψώνεται παλεύοντας για τη ζωή όλων και όχι μειώνοντας και εξευτελίζοντας τους άλλους. Ότι πραγματικός μάγκας είναι αυτός που μάχεται υπέρ όλων των αδυνάτων και όχι αυτός που χτυπά τον αδύναμο ή αυτός που κοροϊδεύει τη διαφορετικότητα. Και ναι, σας το λέμε ανοιχτά. Ο λαός μας, οι νέοι, οι νέες, όταν διεκδικούν το δίκιο τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις δικές τους μορφές πάλης. Μπορεί να μην σας αρέσουν. Τι να κάνουμε. Λέμε όμως ότι αυτή η συνειδητοποιημένη οργή δεν έχει καμία σχέση με το βιασμό, με τη χρήση ναρκωτικών, με την ατομική βία και τρομοκρατία. Πώς μπορεί ο συνειδητοποιημένος θυμός να μην έχει γνήσια αγωνιστική μορφή. Άλλωστε, γιατί να ονομάζουμε βία τα νερά ενός ποταμού και όχι και τις όχθες που τα περιορίζουν. Μπορεί να σωθεί ένα μεγάλο κομμάτι των νέων που από την κούνια έχουν νιώσει στο πετσί τους τη βία αυτού του συστήματος. Μπορεί να σωθεί αν συναντηθεί με τις ιδέες του ταξικού θυμού και της κοινωνικής δημιουργίας ενός νέου κόσμου όπου κανένας πια δεν θα πεινά, κανένας άλλον δεν θα φοβάται, κανείς κανέναν δεν θα υποβαθμίζει, κανείς ελπίδα δεν θα κλέβει κανενός. Σας ευχαριστώ.